πολλοί συνάδελφοι σου έχουν κάνει πόλεμο. Αλήθεια. Λένε ότι δεν έχεις κάνει διεθνή καριέρα. Εξαρτάται τι εννοείς διεθνής καριέρα. Ήμουν στο εξωτερικό πολλά χρόνια. Μάλλον αυτό λέγεται διεθνής καριέρα. Τι ακριβώς έκανες στο εξωτερικό? Δούλευα. Έκανε τη δουλειά μου. Έδειχνα τις κολεξιόν μου στο Μιλάνο. Εντάξει, τώρα στην Ελλάδα όλα είναι ισοπεδιωτικά, οπότε... Είσαι πολύ ευγενικός, σε αντίθεση με τους άλλους κριτές που είναι λίγο πιο, έτσι, σκληροπυρηνικοί. Δεν νομίζω, όλοι έχουν το χαρακτήρα τους. Πώς έγινε η πρόταση να πας και κριτής, Άγγελε? Έγινε από τη Βίκη Καγιά και την παραγωγή. Το σκέφτηκες ή είπες, ναι, γουστάρω, πάω? Μ' άρεσε πάρα πολύ το team και η παραγωγή και είπαν πολύ εύκολα. Πολλοί λένε ότι προσβάλλετε τα κορίτσια με τον τρόπο που τους μιλάτε. Τι νομίζω ότι τα προσβάλλουμε. Και υπάρχει και λίγο χιούμορ μέσα σε όλο αυτό. Ιωάννα Μπέλα, πώς σου φάνηκε που βγήκε στα ρελά? Μπράβο, τη συγχαρητήρια. Υπέροχη. Πώς σας κόπηκε όμως? Γι' αυτό βγήκε στα ρελά. Αν την είχαμε εμείς μέσα στο σπίτι, δεν θα μπορούσε να πάει εκεί. Εσύ, σαν σχεδιαστής, είσαι αυστηρός με τα κορίτσια? Γενικά είμαι αυστηρός, αλλά όχι ιδιαίτερα. Όσο πρέπει, νομίζω. Οι πλαστικές επεμβάσεις ενοχλούν? Ναι, εμένα με ενοχλούν πολύ. Για τα μοντέλα. Γιατί, Άγγελε? Γιατί δείχνουν ψεύτικες. Συνήθως. Τώρα, αν είναι κάτι φτιαγμένο πολύ ωραία, είναι άλλο πράγμα και περνάει παρατήρητο. Πολλοί λένε ότι η Κιλιάνα δεν έχει κάνει διεθνή καριέρα. Τη λένε Τζακ Νόρις, ότι καλά τα έχει κάνει όλα, ας πούμε, στη ζωή της. Εντάξει, έχει πλάκα γιατί κάνει όλο αυτό το χιούμορ, αλλά νομίζω ότι διασκεδάζει η ίδια. Ποιο πράγμα είσαι υπερήφανος για σένα? Το ότι ακόμα ζω, ξέρω εγώ, και ότι όλα είναι καλά, και ότι είμαι ευτυχισμένος. Γιατί δεν κάνεις και μία πίσω να μας περπατήσεις? Λίγο πίσω και ξανά. Κάνει και πίσω. Συνέχισε, γύρνα. Μπράβο, ο Παναγία μου. Κάνει, συνέχισε, κάνει και πίσω. Τροφή. Πολλές φορές δείχνουν ατάκες σου που λες τα κορίτσια γύρνα και από πίσω, γύρνα και από πίσω. Ναι, εντάξει, αυτό ήταν στο casting που θέλαμε να δούμε περισσότερη πασαρέλα. Το οποίο το απομονώσαν και το κάνανε έτσι ένα λίγο. Πώς τα λένε αυτά, με. Σ' αρέσει ο εαυτός σου στην τηλεόραση? Όχι, δεν μ' αρέσει καθόλου. Γιατί? Δεν έχω συνηθίσει να βλέπω τον εαυτό μου. Είναι λίγο σοκαριστικό, δεν είναι, ότι τον βλέπεις για πρώτη φορά? Έχεις δίκιο. Ναι. Τι είπες την πρώτη φορά που τον είδες? Πω, δεν ήξερα ότι είμαι έτσι. Ούτε τη φωνή μου είναι έτσι. Η φωνή σου δεν σ' αρέσει? Δεν ξέρω, το σίγμα μου είναι λίγο περίεργο. Είναι όμως ιδιαίτερη φωνή σου και εμένα μ' αρέσει. Είσαι ξεχωριστός. Ωραία, ευχαριστώ. Τι ετοιμάζεις επαγγελματικά? Ετοιμάζουμε τη νέα μας κολεξιόν. Συνεχίζουμε με το Next Top Model. Αυτά προς το παρόν. Όλα, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ.